Το έκτο θέμα σήμερα για τη γεωλογία και τους σεισμούς που ξεκινήσαμε πριν λίγες μέρες. Θα μιλήσουμε για ένα θεσσαλικό ρήγμα, για το ρήγμα των Σοφάδων και το μεγάλο σεισμό που έγινε το 1954. Ήταν άνοιξη 30 Απριλίου του 1954, όταν ένας καταστρεπτικός σεισμός, και κάποιος έφτασε τα 7 Ρίχτερ, αλλά ήταν κάτι λιγότερο, συγκλώνησε τις Σοφάδες Καρδίτσας, τα Φάρσαλα και τις γύρω περιοχές, μέχρι και τη Βόρεια Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άτομα και να τραυματιστούν 117. Ο σεισμός έγινε σε όλη την Ελλάδα. Προκρίθηκε από το ρήγμα των Σοφάδων, που δεν είναι μικρό, έχει μήκος 52 χιλιόμετρα και είχε πήγε του τη θέση τη λεγόμενη Κομμένο Τζαμί, 3 χιλιόμετρα μακρύτερα από το χωριό Τσιόμπα, όπως λέγονταν τότε, και σήμερα το λέμε Νέο Μοναστήρι, στη Βόρεια Φθιώτιδα, στην επαρχία Δομοκού. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, κυρίως νομούς Καρδίτσας και Φθιώτιδας, στα χωρία της επαρχίας Δομοκού, Λάρισα, στην περιοχή Φαρσάνου κυρίως, Τρικάλων, νότια περιοχή, Μαγνησίας, μέχρι το Βελεστίνο, ακόμα και στην Βρετανία. Τι ζημιές είχαμε? Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της εποχής εκείνης, κατέρευσαν συνολικά 6.600 σπίτια, ενώ άλλα 9.150 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 13.000 ελαφρότερες, κατοικήσιμα δηλαδή. Οι μεγαλύτερες βλάβες και ανθρώπινες απώλειες παραδείχθηκαν σε οικισμούς που ήταν κτισμένοι σε λεγόμενα παχιά, κορεσμένα με νερό εδάφη, δηλαδή εδάφη που είχαν χαμηλές αποθέσεις ή ακόμη και ελαφρώς ελώδη, βαλτώδη. Στην Καρδίτσα και στα Φάρασαλα, πιο παιδινές περιοχές, ναι, κοντά λίγο πολύ τέτοια εδάφη, καταστράφηκαν το 32 και το 18% των κτισμάτων αντίστοιχα. 32% στην Καρδίτσα και 18% στα Φάρασαλα. Στις Σοφάδες, οι απώλειες σε κτίρια ξεπέρασαν το 90%. Φοβερή καταστροφή. Από το σεισμό αυτό καταστράφηκαν ολοσχερώς τα χωριά της επαρχίας Δομοκού, Τσόμπα και Μπεκριλέρ, η οποία πήγε περισσότερο σοβαρά, γενικότερα πάρα πολύ σοβαρά. Τεράστιες ζημίες πάθαν και άλλα σπίτια στη γειτονικά χωριά, στη Σοφιάδα, στην Εκάρα Δομοκού, στο Βαρδαλί, αλλά και σε όλα τα χωριά της περιοχής του Δομοκού, τα παραλίμνια χωριά, εκεί που ήταν παλιά η λίμνη Ξινιάδα και του λεκανοπέδιου της Μελιτέας, αρχαίας πόλης Μελιτέας της περιοχής. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποιήσεων και ρηγματώσεων στην επιφάνεια, φαίνονται και στις εικόνες άλλωστε, στην πεδιάδα της Καρδίτσας και στην πεδιάδα της τέως λίμνης Ξινιάδας. Ακόμη και στο Βόλο, κοντά σε απόσταση 50 χιλιόμετρα από την περιοχή του εστιακού κέντρου. Οι μεγαλύτερες εντάσεις στο εδάφη παρατηρήθηκαν στις Σοφάδες, το χωριό Πασχαλίτσα, στο Νέο Εικόνιο, το Ασημοχώρη, την Εκάρα και την Άνω Αγόργιανη. Παρατηρήθηκαν εδαφικές διαρρήξεις, δηλαδή επιφανειακά ρήγματα που φαίνονταν πάνω σε διάφορα μέρη, με σημαντικό διαυτή στην Εκάρα που είχε μήκος 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή να βλέπεις τη γη να ανοίγει, ας πούμε, στην επιφάνεια, σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Η εδαφική αυτή διάρρηξη έκοψε τη συνδρομική γραμμή, η οποία και λόγω των συνεχιζόμενων μετέπειτα αργών μετατοπίσεων χρειαζόταν επισκευές για πολλές συνεχόμενες μέρες μετά το σεισμό. Η συνδρομική γραμμή επίσης κόπηκε κάτω στα χαμηλά στην Καρδίτσα, στο χωριό Βελισσιώτες, από μικρότερη εδαφική διάρρηξη που έγινε εκεί πέρα. Τι επακολούθησε? Μετασεισμική ακολουθία. Μεγαλύτερος μετασεισμός ήταν 5,7 Ρίχτερ στις 4 Μαΐου. Η ημέρα του μεγάλου και καταστρεπτικού αυτού σεισμού αναφέρεται συχνά από τους παλιότερους που την έζησαν εντονότατα σαν αποφράδα μέρα για την περιοχή της κεντρικής Ελλάδας. Την επομένη του σεισμού έφτασαν στην περιοχή αυτοκίνητα του στρατού, μηχανικό, με αρκετούς στρατιώτες και ένα λουχαγό διοικητή που καταστάθηκε στο χωριό Θαυμακό, ενώ σε κάθε πληγέντα οικισμό κατευθύνθηκαν μια ή δύο μπουλντόζες του στρατού για να γκρεμίζουν τα ετοιμόρροπα και επικίνδυνα σπίτια. Από την ίδια κιόλας μέρα οι μηχανικοί άρχισαν να επιθεωρούν και να καταγράφουν τα κτίρια. Για όσους γκρεμίστηκαν τα σπίτια, η κυβέρνηση έδωσε στεγαστικό δάνειο αξίας εκείνη την εποχή 20.000 δραχμών, ενώ εργολάβοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας ήρθαν και ανέλαβαν το χτίσιμο των αντισεισμικών πλέον σπιτιών με νέο κανονισμό, που είχαν όλα τους από δύο δωμάτια και ένα διάδρομο. Μερικά από αυτά χτίστηκαν με πέτρα και άλλα με τούβλα. Σήμερα σώζονται πολλά από αυτά, όπως στο μοναστήρι που είμαι και στον Μπεκριλέρ, εκεί που είχαν ισοποιηθεί και οι κάτοικοι τους έμειναν χωρίς σπίτια. Εκεί μάλιστα αναγκάστηκαν για δύο χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα να ζουν σε σκηνές, μέχρι το 1956. Τότε το κράτος έδωσε εργολαβία, την κατασκευή σπιτιών στη σημερινή τοποθεσία που είναι το χωριό Νέο Μοναστήρι, κάτω από το αρχαίο κάστρο της Προέρνας. Οι νεομοναστηριώτες έκαναν τότε πρόταση στα γύρω χωριά να ενωθούν και να εγκατασταθούν όλοι μαζί στη νέα θέση κοντά στη δημοσιά, στο δημόσιο δρόμο. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών αρνήθηκαν, μη βλέποντας ότι σε λίγα χρόνια τα χωριά τους θα συρρυκνώνονταν, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία εκεί να γίνει μια σύγχρονη μέσα από το σεισμό νέα Κουμόπολη.
Παρ' όλα αυτά, ντόπιοι και πρόσφυγες νεομοναστηριώτες κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσουν ένα όμορφο χωριό πρότυπο, θα λέγαμε, στην επαρχία Δομοκού. Επίσης, υπάρχει και ένα αρκετά ενδιαφέρον φιλμάκι που δείχνει το καταστροφικό σημείο των Σοφάδων και τα επακολουθήσαντα, που προβάλλονταν τότε στην επίκαιρα, στους κινηματογράφους της εποχής. Θα το ανεβάσουμε και αυτό στο κανάλι σε λίγο. Αυτά για σήμερα. Χαίρετε.